Λέγομαι Λία Τσουζντάν, είμαι 20 χρονών και έρχομαι από Βόλο, αλλά γενικά έρχομαι από Ουκρανία. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι τώρα δίπλα μου το αγόρι μου, αλλά νιώθω και λίγο πιο σίγουρη στον εαυτό μου όταν δεν έχω κάποιον δίπλα μου. Είναι περίεργο, το ξέρω, αλλά νιώθω ότι έχω ευθύνη μόνο για τον εαυτό μου. Η οικογένειά μου, για την ακρίβεια οι γονείς μου, είναι πάνω στην Ουκρανία, οπότε μένω χωρίς αυτούς και μου λείπουν πάρα πολύ, αλλά it is what it is. Είμαι πανέτοιμη για το ελληνικό GNTM, παρακολουθούσα 2 σεζόν και τώρα το έχω μάθει απ' έξω και σίγουρα το έχω. GNTM 3. Ναι. Φτάνουμε τελικό. Προφανώς. Προφανώς ακούω. Ξέρεις, μέχρι το τελικό υπάρχουν διάφορα στάδια. Ξέρω. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και θέλω να μάθω λίγο κάποια στοιχεία του χαρακτήρα σου. Φοβίες έχεις? Έχω κάποια περίεργα πράγματα που φοβάμαι. Όπως? Τύπου να ξυπνήσω και να χτυπήσω το κεφάλι μου από δουλειά, από κάτι τέτοιο, στη γωνία. Ή να περπατάω στη σκάλα. Εσύ είσαι περίπτωση σοβαρή. Τα όλα. Με τη σκάλα. Να περπατάω στη σκάλα και να πάω να πέσω και να βγάλω όλα τα δόντια μου. Γιατί φρώ και σιδεράκια, οπότε θα πονέσει διπλά. Εντάξει, άμα είσαι και λίγο τυχερή, οπότε δεν ξέρω. Οκ. Κάνε μια χάρη, πιάσε το μαλλί λίγο πίσω. Ωραία, όταν θα πας μέσα, πιάσε τα μαλλιά. Ναι. Και θα τα λύσεις μέσα. Οκ. Ναι, οκ. Ωραία, πάμε να κάνουμε κάποια polaroid. Πάμε. Θα ήθελα να τα έχω και σε πιασμένο. Κράτω με το χέρι πίσω. Οκ. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα με σένα. Έχεις κάτι στο πρόσωπό σου το οποίο είναι αρκετά μοντελέ. Όταν γελάς, ναι, δεν έχει να κάνει με τα σιδεράκια. Ναι, ναι. Κάτι αλλάζει. Ναι, εκεί μου ξεκινάνε οι προβληματισμοί δικοί μου. Ναι. Ωραία, θα πας μέσα, άμα μπορείς να με επιτεθείς, θα βγάλεις αυτή τη χαρά που έχεις, αλλά θα τη βγάλεις με λίγο μέτρο. Ναι. Deal. Προσπαθώ να τονίσω τα δυνατά σου σημεία. Πρόσωπό σου είναι τέλειο. Όταν δεν γελάς είναι τέλειο, γράφει τέλεια στο φακό. Οπότε για να δούμε τι θα πούνε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και όπα, όπα, όπα. Σ' αγαπώ κι ας μη σου το πα. Έρε μια κοτσίδα που πάει και έρχεται. Παιδιά, είδαμε επιτέλους και μία φούστα. Έλατε. Γεια. Χαίρετε. Φοράς σιδεράκια. Ναι. Για έλα πιο κοντά. Φαίνεται από εδώ. Φυσικά. Ναι. Γιατί είμαστε καλά. Το μάτι το έπειρο στο. Μη είχε αγχωθεί λίγο αυτό το σχόλιο για τα σιδεράκια γενικά, γιατί έχω περάσει πολλά δύσκολα με το θέμα από τα δόντια μου και τα λοιπά. Αλλά πάλι εντάξει, είναι επαγγελματίες, οπότε το είδαν με τιμή. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Και ύψος? 1,72. Είσαι σε γραφείο? Όχι, και δεν είχα ποτέ μου. Πιο πολύ ασχολήθηκα freelance. Από το Instagram? Και από το Instagram και από διάφορα. Γνωστοί των γνωστών των γνωστών, όπως είναι συνήθως. Πού είναι γνωστή, σε ποια πόλη μένεις? Είμαι τώρα, μένω στο Βόλο, αλλά γενικά ήρθα από την Ουκρανία. Και σπουδάζω. Και γι' αυτό έχει αυτό το μάτι το. Ευχαριστώ. Μιλάς καλά ελληνικά όμως. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Είμαι τώρα εδώ 2 χρόνια. Όσο έχω και τη Και μιλάς έτσι βασικά σε 2 χρόνια την ελληνική γλώσσα. Ναι, είναι έξυπνες οι Ουκρανές. Και ταλαντού. Είναι ταλέντο στη γλώσσα. Ωραία, πήγαινε βάλε μαγιό. Δεν ξέρουμε. Και έχει ένα πρόσωπο πολύ ωραίο. Το πρόσωπο είναι φανταστικό. Το πρόσωπο είναι συγκλονιστικό. Αλάβαστρο είναι. Αλλά το μαλλί είναι λάθος απόκριση του ξανθού. Πάω να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι μου είπαν βάλε μαγιό. Και λέω, πριν από τώρα, το είχα δει μόνο στη τηλεόραση. Και απλά δεν το πιστεύω ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ, αλλά το χάρηκα. Λίγο πιο δυνατά, πιο γρήγορα. Πίσω και ξανά. Πολύ σωστό είναι. She's a bit curvy, isn't she?
αρέσει πάρα πολύ η μέση της και έχει πολύ τέλεια καμπύλη στην περιφέρεια. Θα σου πω ένα μυστικό. Όταν μιλάς ή όταν με σκητάς, θα κάνεις το κεφάλι σου κάτω, chin down. Αυτό. Γιάσε τα μαλλιά σου κάτω επίσης. Να δούμε τι γίνεται. Και θα σου πω γιατί, άμα θέλεις. Γιατί έχεις μια έντονη γνάθο, ξέρεις εδώ, όταν σηκώνεις το κεφάλι γίνεται ακόμη πιο έντονη, ενώ εδώ γλυκαίνει. Πόζες. Κάτω. Κάτω κεφάλι είπαμε, λίγο. Chin down. Έτσι, μπράβο. Yeah. Κοίτα. Τραύει και ωραίο αυτό. Αυτό είναι τέλειο. Like a mermaid. Τέλειο. Θα άκοβες τα μαλλιά σου, θα άλλαζες το χρώμα. Ναι. Okay. Με χαρά κιόλας. Έχεις δει την εκπομπή. Ναι. Και. Και, εντάξει, χαίρομαι που είμαι εδώ, καταρχήν, γιατί το GNTM είναι κάτι, δεν το λέω επειδή είμαι εδώ, το λέω επειδή όντως το πιστεύω. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουν, όλη η Ελλάδα το βλέπει. Δηλαδή το κοινό είναι πολύ μεγάλο. Από μικρά παιδάκια μέχρι και γιαγιάδες, ας πούμε. Okay. Οπότε, προφανώς, είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ θέλω να δείξω ότι ένα μοντέλο μπορεί να έχει αρχές και ότι μια όμορφη εικόνα δεν είναι πάντα... δεν είναι κάτι άδειο. Και αυτό το βλέπω δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στο μοντέλο και γι' αυτόν τον λόγο μου αρέσουν και μοντέλα τύπου σαν την Cara Delevingne που... εντάξει, δεν μου αρέσει τόσο πολύ εμφανισιακά, όσο μου αρέσει η συμπεριφορά της. Το attitude. Πώς γίνεται να μιλάς τόσο καλά ελληνικά στα δύο χρόνια? Μιλάς καλύτερα και από Ελληνίδες. Δεν μπορώ. Εγώ κοκκινίζω όταν μου το λένε. Όχι, αλήθεια, μιλάς τρομερά. Χρησιμοποιείς ολόσωστες λέξεις με σωστή σειρά. Πώς το έχεις κάνει αυτό? Έκανα 2 μήνες φροντιστήριο. Ωραία. Για να περάσω στη σχολή. Ποια σχολή? Επειδή μου 2 μήνες έμαθα ελληνικά, δεν είναι εύκολη γλώσσα τα ελληνικά. Καθόλου. Αλλά επειδή είμαι οικονομικό μυαλό, λέω τώρα. Επειδή στην Ελλάδα δεν έρχονται πολλοί ξένοι με σπουδές, άρα δεν θα υπάρχει και τόσο μεγάλος ανταγωνισμός. Άρα μπορώ να γίνω πολύ καλή. Μπράβο, δηλαδή, και Γατώνη. Ωραία, επόμενη ερώτηση. Ναι. Γιατί έφυγες από την Ουκρανία 2 χρόνια πριν και ήρθες εδώ? Λόγω της κατάστασης γενικά, πόλεμος κτλ. Γενικότερα με πονούσε πολύ ό,τι έβλεπα και ήθελα να... Δεν το ήθελα, δεν το έκανα. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Πόλεμος τώρα στιέβεσαι. Εντάξει, κάτι σταμάτησε, απλά η αλήθεια είναι ότι αυτή την ένταση την βλέπω μέχρι και στο GNTM το ουκρανικό. Με κάποιο τρόπο αναφέρουν τα πολιτικά και δεν το μπορώ αυτό. Έχεις δίκιο. Με συγχωρείτε εκεί... πάρα πολύ. Δεν πειράζει, δεν έχω να έχεις συστήματα. Γιατί μετά από αυτό που έχει συμβεί όλα πια είναι πολιτική και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την Κρυμαία και όλα αυτά. Ναι. Εσύ έμεινες εκεί κοντά? Δεν έμεινα πολύ κοντά, αλλά γενικά στην περιοχή μου περνάνε πολλά αεροπλάνα, ελικόπτερα, κανονικά εννοώ. Και αυτό, όταν ακούγαμε να πετάνε αυτά, φοβόμασταν μέσα στο μάθημα, γιατί δεν ξέραμε ποτέ αν έρχεται αυτό που νομίζουμε ή όχι. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Είμαι μεγάλο κορίτσι πλέον και καταλαβαίνω γιατί σημαίνουν όλα αυτά. Και... κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί σημαίνουν όλα αυτά και γιατί οι άνθρωποι πολεμάνε μεταξύ τους. Και πεθαίνουν δικά μας παιδιά, να σα πω έτσι. Όλοι οι άνθρωποι είναι δικά μας παιδιά. Ανεξαρτήτως. Ναι, αυτό εννοώ. Ότι κάποιος έχει κόμπλεξ και το βγάζει πάνω σου και απλά πεθαίνει μετά ένα παιδάκι το οποίο δεν φταίει σε τίποτα. Έχεις δίκιο, κορίτσι μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι είσαι έτοιμη να μπεις στο σπίτι του GNTM? Ναι. Γιατί το GNTM δεν θα το παρομοιάσουμε μια εμπόλεμη ζώνη, αλλά είναι μια ανταγωνιστική ζώνη, ναι. Γιατί η συγκατοίκηση φέρνει διάφορα πράγματα. Θέλω να ξέρω, εσύ είσαι έτοιμη να αντιμετωπίσεις τη συγκατοίκηση με τόσα άτομα και αγόρια? Είμαι έτοιμη, θα σας πω ακριβώς και τον λόγο. Στην διαδικασία που έψαχνα σπίτι και έχω περάσει τέλος πάντων πολλά και διάφορα και έχω συγκατοικήσει με διάφορα άτομα και πλέον πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα για μένα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πιστεύω θα τα βρω. Ούτε και εγώ το πιστεύω ότι έχεις πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Κανένα, μπορείς να σταθείς οπουδήποτε. Μα κανένα απολύτως. Το στήθος αυτό εδώ μεταξύ είναι του ονείρου. Δεν γίνεται να υπάρχει αληθινή, δηλαδή να είναι πραγματικότητα αυτό το στήθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ψηφίσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και όλοι μαζί με 3-2-1, είστε. Ωραία, πάμε.
Τρία, δύο, ένα, ναι! Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα εντάξει, κρατάμε αποστάσεις, αλλά... Το αξίζεις, κουκλάρα μου. Πολλές αγκαλίτσες, φυλάκια και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κοριτσάρα μου, εσύ, μπράβο. Είσαι μια κούκλα. Πώς τα λέμε στα ρώσικα. Μπράβο σου. Μαλεγγιέτ. 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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουράγιο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ το κοκαλάκι σου. Τι κορίτσι είναι αυτά, Κιάρα. Είναι η μόνη που μας ευχήθηκε κουράγιο. Είναι το περπάτημα που έχει. Θεάρα, θεάρα, θεάρα. Ε? Πω, παιδιά, τι κορίτσαρος. Παιδιά. Βέβαια, βέβαια. Ο Πουλής θέλει να γίνει. Όχι, ρε Σιβίκη, είναι ο Τέλειος Ποπός. Όχι, δεν είναι ο Τέλειος Ποπός που κουνιέται. Ο Τέλειος Ποπός που κουνιέται, Βίκη μου. Οι ποποί φέτος πρέπει να κουνιούνται. Γιατί, αγάπη. Για να κάνουν το τζέλο, 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 τζέλο. Αυτό που λέει, Βίκη, λίγο εδώ στα πλάγια. Μη μου το στεγνώσετε. Λίγο στα πλάγια τώρα, γυμναστική. Αλλά... Δεν ήθελα να κλάψω μπροστά στην κάμερα, αλλά το έκανα και μου βγήκε πολύ φυσικά, κατά λάθος, μπορώ να πω. Όταν με ρώτησαν για το σπίτι μου και γιατί έφυγα και απλά ξαφνικά όλο μαζί και αναμνήσεις και μου λείπουν και πάρα πολύ οι δικοί μου. Αυτό και όλο μαζί. Γι' αυτό και στεναχωρέθηκα λίγο, αλλά εντάξει. Γενικά είμαι χαρούμενη, αν και δεν φαίνεται. Мамочка, папочка, вам передаю очень большой привет. Я вас очень сильно люблю. Мне наконец-то дали возможность вам передать привет. Целую. Που θα πει ότι σας αγαπά πάρα πολύ οι αγαπημένοι μου γονείς και μακάρι να σας δω σύντομα.